τώρα στην ΠΟΕΔ, φίλες και φίλοι, διότι τις μέρες μας ζούμε, το ζούμε και αυτό, δηλαδή να αδειάζουν αρκετά σχολεία από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και της πανδημίας βέβαια, μένουν στο σπίτι. Ως εδώ λογικό ακούγεται. Αυτό παράλογο είναι το εξής τώρα, ότι δεν βρισκόνται αντικαταστάτες για να πάνε να αντικαταστήσουν τους καθηγητές ή δασκάλους που λείπουν, και αυτό το φαινόμενο το συναντάμε κυρίως στη δημοτική εκπαίδευση. Να πάμε στην κυρία Μύρια Βασιλείου, την πρόεδρο της ΠΟΕΔ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βασιλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, παραξενέθηκα. Λέω, κάποιο λάθος γίνεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Να μην βρεις αντικαταστάτες. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, από τη μία είναι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε αντικαταστάσεις. Έτσι, όπως έχετε και εσείς το αναφέρει, η πανδημία είναι ένας από τους λόγους που έχει αυξήσει τις ανάγκες σε αντικαταστάσεις. Από εκεί πέρα, σίγουρα οι αντικαταστάτες μας βοηθούν και είναι πάνω σε αυτούς έτσι που βασιζόμαστε, ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας, αλλά υπάρχουν έτσι σημεία τα οποία δυσκολεύουν, αν θέλετε, και το δικό τους το κομμάτι, και είναι αυτό που λέμε ότι είναι καλό, ένα από τις εισηγήσεις μας είναι να υπάρχουν και κίνητρα, να δίνονται και κίνητρα στους αντικαταστάτες, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να επιλέγουν τις αντικαταστάσεις που κάποιες φορές είναι και Άρα για να καταλάβω, αγαπητή Μύρια, να καταλάβω, δεν συμφέρει. Κοιτάξτε, κύριε Δημητρόπουλε, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Να πω έτσι ένα παράδειγμα. Ναι. Αν ένας αντικαταστάτης νοσήσει από τον κορονοϊό, για παράδειγμα, και μείνει ο άνθρωπος στο σπίτι του, τότε για αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, δεν το αναγνωρίζεται η υπηρεσία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν και αντικίνητρα στην ομάδα των αντικαταστατών μας, και είναι γι' αυτό που, να το ξαναπώ, μια από τις εισηγήσεις μας είναι να δοθούν κίνητρα και στους αντικαταστάτες, έτσι ώστε να επιλέγουν, αν θέλετε, ευκολότερα ή με μεγαλύτερη ευκολία τις αντικαταστάσεις. Από εκεί πέρα, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο παρατηρείται διαχρονικά, και ξέρετε, κύριε Δημητρόπουλε, στη δημοτική εκπαίδευση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πρακτική του να σχολάσουν τα παιδιά πιο νωρίς ή να παραμείνουν μόνα τους, όπως ενδεχομένως να είναι πρακτικές οι οποίες συμβαίνουν στην εκπαίδευση, στη δημοτική. Στη δημοτική εκπαίδευση τα παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν μόνα τους. Επομένως, το θέμα των αντικαταστάσεων είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ως οργάνωση εδώ και αρκετά χρόνια. Και μια δεύτερη εισήγηση που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο ήταν να υπάρχει λεγόμενη δεξαμενή αντικαταστατών, δηλαδή να υπάρχει ένας αριθμός συναδέλφων αντικαταστατών οι οποίοι καθημερινά θα καλούνται να αναπληρώσουν περιπτώσεις αντικαταστάσεων που μένουν αδιάθετες για διάφορους λόγους. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα λυνόταν, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των αντικαταστάσεων. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτές που αναγράφονται στην αντίστοιχη πλατφόρμα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Ναι. Στα σχολεία μας και τώρα το πρωί που μιλάμε, μπορεί συνάδελφος να πάρει τηλέφωνο και γιατί έχει προκύψει κάτι τελευταία στιγμή. Ναι. Επομένως, είναι αρκετές οι ανάγκες. Άρα, μια δεξαμενή αντικαταστατών με αυτή την πρακτική που έχω αναφέρει θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εσείς καλά τα λέτε. Το Υπουργείο τι λέει όμως? Το Υπουργείο πώς απαντάει στην πρόταση? Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι τις έχουμε καταθέσει ξανά εκ νέου τις εισηγήσεις μας. Η απάντηση είναι θα το δουν, θα το μελετήσουν, αλλά θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις, κύριε Δημητρόπουλε. Μα γίνεται ξέρετε, κυρία Βασιλείου μου, τώρα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς? Να τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Λέμε. Ξέρετε, είναι σημαντικό τα σχολεία μας και αυτό λέμε, και είναι, ξέρετε, και δικό μας σλόγγαν, να μου επιτραπεί η λέξη, σχολεία ανοιχτά και ασφαλή, αλλά χρειαζόμαστε και στήριξη, κύριε Δημητρόπουλε. Για παράδειγμα, είναι πώς το λέμε, πραγματικότητα αυτό που θα αναφέρω. Ο διευθύντης με πήρε τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Πέντε συνάδελφοι απουσίασαν από το σχολείο την ίδια μέρα. Δικαιολογημένα βεβαίως οι άνθρωποι, αλλήμονω. Και θα έπρεπε σε κλάσματα δευτερολέπτων να βρει τρόπο για να καλύψει τα κενά των συναδέλφων αυτών και να μην μείνει κανένα παιδί και καμιά τάξη χωρίς
εκπαιδευτικούς. Ναι. Είναι σημαντικό να είναι στελεχωμένα τα σχολεία μας. Η υποστελέχωση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών. Γιατί άλλο είναι να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός αντικαταστάτης, ο οποίος θα είναι εκεί με τα παιδιά και θα κάνει ακριβώς το πρόγραμμα που έκανε ο συνάδελφος που απουσιάζει. Και αλλιώς είναι να βρίσκονται αυτές οι λύσεις οι έκτακτες που σίγουρα δυσχεραίνουν και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και σαφώς δεν προσφέρουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που είναι το ζητούμενο. Πάντως, φαίνεται, αγαπητή μου κυρία Βασιλείου, φαίνεται ότι τα παιδιά, αυτή η γενιά δηλαδή, θα θυμάται για πολλά πολλά χρόνια αυτά τα χρόνια και για την πανδημία, αλλά και για άλλα πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό. Κάνουν σχολείο, πάνε σχολείο και πολλές ώρες είναι εκτός αίθουσας, ιδιαίτερα στα γυμνάσια και λύκεια, γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Αυτό τώρα είναι πρωτάκουστο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει λυθεί πάρα αυτά. Πάρα αυτά. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δημητρόπουλε, και είναι γι' αυτό που το, έτσι που το λέμε συνεχώς. Και ευχαριστώ και εσάς που μου δίνετε έτσι το βήμα για να το πω και από τη δική σας εκπομπή. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, κύριε Δημητρόπουλε. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Τώρα, αυτή η λύση, αγαπητή μου Μύρια Βασιλείου, τώρα η λύση με τους εκπαιδευτικούς, του νηπιαγωγούς, δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή? Κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, ακριβώς επειδή σημειώθηκε το πρόβλημα εδώ και 1,5 μήνα, δόθηκε αυτή η δυνατότητα και σε συναδέλφους νηπιαγωγούς να μπορούν να αιτηθούν να πάνε αντικαταστάσεις σε δημοτικά σχολεία. Ναι. Είναι μια λύση ανάγκης, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ιδεατό και το σωστό, αν θέλετε, είναι οι αντικαταστάσεις στα δημοτικά σχολεία να δίνονται στους συναδέλφους της δημοτικής, στα νηπιαγωγεία, στους συναδέλφους νηπιαγωγούς και το καθεξής. Είναι μια λύση ανάγκη σαφώς. Έλυσε έτσι, παροδικά μου επιτρέπεται έτσι λίγο το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα υπάρχει και το σωστό είναι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Δημητρόπουλε, και να μην προχωρούμε σε λύσεις που δεν βοηθάνε. Είναι καλύτερα να πάμε έτσι σε ουσιαστικές λύσεις που θα βοηθήσουν πραγματικά την κατάσταση. Και το φρονίμιο τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Αυτά έπρεπε να τα έχουν δει κάποιοι εκεί στο Υπουργείο. Όχι να τρέχουμε τώρα να βρίσκουμε δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Μπορεί να συμβεί αυτό. Εν καιρό πανδημίας μπορεί να σου τύχει κάτι τέτοιο. Να χάσεις εκπαιδευτικούς γιατί πρέπει να είναι στο σπίτι οι άνθρωποι. Το θέμα τι κάνεις. Όχι τώρα να σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις και γιατί. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βασιλείου, για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Έτσι. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε